Πρώτη φορά στα χρονικά από το 2019 που κάνω YouTube έως και σήμερα που δεν μπορώ να βγάλω βίντεο με την πρώτη και όχι μόνο την πρώτη, είναι η τέταρτη απόπειρα. Γύρισα κάποιες λήψεις πριν και έχανα τα λόγια μου και πιστεύω θα τα χάσω και τώρα. Μακάρι όχι να είναι η τέταρτη και καλή. Λοιπόν, σήμερα είναι δύσκολο βίντεο. Δύσκολο βίντεο και δυσάρεστο, αλλά δύσκολο για εμένα, γιατί θα προσπαθήσω να μην κάνω επίκληση στο συναίσθημα, γιατί θα μιλήσουμε για ένα αντικείμενο πολύ σημαντικό. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να σας μεταδώσω, να σας μεταφέρω το κλίμα της εποχής, πώς ένιωθα εγώ και πώς ήταν τα πράγματα. Δεν θα σας πω στοιχεία, πόσο πούλησε, τι έκανε, τι έρανε κτλ. Υπάρχουν αξιοπρεπή βίντεο εκεί έξω και ελληνικά μάλιστα που μπορείτε να μάθετε για όλα αυτά. Το συγκεκριμένο κανάλι και εγώ ως δημιουργός περιεχομένου θέλω να δώσω κάτι άλλο και όχι απλά για να διαφοροποιηθώ από τους υπόλοιπους, αλλά γιατί νομίζω ότι αυτό μπορώ να κάνω καλά. Βέβαια η σημερινή μέρα δεν είναι κατάλληλη και φάνηκε αυτό γιατί βρισκόμαστε ήδη στην τέταρτη προσπάθεια. Να σας καλησπερίσω. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και το συγκεκριμένο προϊόν που αγόρασα είχα εδώ και πολλούς μήνες έναν αυτοσχέδιο κουμπαρά που οτιδήποτε πουλούσα, μικρά πράγματα, μεγάλα δεν πουλούσα, αλλά παιχνιδάκια και τα λοιπά που δεν χρειαζόμουν, μαζεύτηκε ένα ποσό αξιοπρεπές που με επέτρεπε να κάνω μια αγορά που ήθελα πολύ. Βρέθηκε η κατάλληλη αγγελία, πιστεύω. Βέβαια, αυτό τώρα δεν θα γίνει το unboxing εδώ. Θα το πάρουμε, θα φύγουμε από εδώ, θα πάρουμε το δέμα και θα γίνει το unboxing εκεί που γεννήθηκε. Εκεί που πραγματικά υπήρχε εκείνη η κονσόλα. Για να μπορέσουμε να πάρουμε ακριβώς το κλίμα που επικρατούσε τότε. Η συγκεκριμένη αγορά είναι πολύ σημαντική για εμένα, γιατί το τέλος της συμπίπτει με το τέλος το δικό μου. Φαντάζομαι περισσότεροι καταλάβατε ακριβώς όσοι παρακολουθείτε το κανάλι και εμένα προσωπικά περί τίνος πρόκειται. Αλλά δεν θα πω ακόμα, δεν χρειάζεται. Ή μάλλον θα το πω. Πρόκειται για ένα Sega Dreamcast. Ένα Sega Dreamcast που ήθελα πάρα πολλά χρόνια. Ήθελα πάρα πολλά χρόνια γιατί είναι η αγαπημένη μου κονσόλα και θέλω να παίξω. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα βιτρινολάγνος, δηλαδή να την πάρω, να την έχω κτλ. Έτσι απλά να την έχω σαν αποθημένο. Θέλω να παίξω. Θα μου πεις υπάρχει και ο emulator. Υπάρχει. Ο emulator είναι πάρα πολύ καλός, ιδιαίτερα σε άτομα νεαρής ηλικίας που δεν έχουν σκοπό και την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν την κονσόλα τότε, την τηλεόραση της CRT, η κονσόλα που δεν θέλουν να πάρουν γιατί μπορεί να ρισκάρουν επειδή να μην δουλεύει, είναι και αυτό σεβαστό. Οπότε ήθελα να πάρω ένα Sega Dreamcast, νομίζω ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση από ό,τι το είδα, θα το πάρουμε σε λίγο και θα το λύσουμε στο πατρικό μαζί με τον κομμουνιστή. Ήθελα να κάνω όμως τον πρόλογο εδώ, για να ξέρετε τι γίνεται. Τώρα, δεν θέλω επίσης να πάρω αντιγραφές στο μέλλον, αλλά θα δούμε πώς πάνε οι τιμές με τα παιχνίδια κτλ. Δεν θέλω να δώσω πάρα πολλά χρήματα και για το Dreamcast δεν έδωσα πολλά. Σας το λέω. Όχι επειδή μπορεί να βλέπει το βίντεο η Χερτζίκοβα στο σπίτι, γνωρίζει. Δεν έδωσα. Για αυτά που πήρα δεν έδωσα πολλά χρήματα. Έτσι λοιπόν, βλέπετε ότι δεν μπορώ να χαρώ γιατί είμαι λίγο μουδιασμένος. Με έχετε συνηθίσει στα βίντεο τρελό και τα λοιπά και ναι και τι περνούσα. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι το μυαλό μου στη θηρίδα Box Now να το πάρω και επίσης ένας άλλος λόγος που σας είπα και πριν είναι ότι δεν θέλω να γίνει επίκληση στο συναίσθημα. Αλλά και απ' την άλλη είμαι πολύ περίεργα μέσα μου. Γιατί πραγματικά αυτή την κονσόλα την πούλησα για να πάω Σαββατοκύριακο διακοπές παιδιά και το έχω πολύ βάρος. Δεν την πούλησα για να πάρω κάποια άλλη κονσόλα. Είχε τελειώσει το πράγμα. Μέσα σε μια σακούλα σούπερ μάρκετ, έτσι με τα καλώδια χήμα και τα παιχνίδια, λέω πάρτε με, δεν θυμάμαι που την είχα δώσει. Φανταστείτε, ούτε καν με ένοιαζε. Και τελείωσε έτσι.
Και πραγματικά με στεναχώρησε. Γιατί είχε τελειώσει μέσα μου και αυτή όλη η παιδική ηλικία. Οι πιτζάμες, το κακάο, η μπουγάτσα, τα παιδικά, τα παιχνίδια, όλα. Και τελείωσε μια εποχή πολύ έτσι εξαιρετική, με εξαιρετικά παιδικά χρόνια και ήρθε μια πολύ άγρια εφηβεία που δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε αυτό. Ήρθε μια εφηβεία που τέλος πάντων το κοντρόλαρα μετά. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό αυτή η μετάβαση, ήταν πολύ άσπρο μαύρο. Και έτσι είμαι εδώ σήμερα για να αποκτήσουμε πάλι λίγο άσπρο. Να ξέρω τι θα παίξω. Θέλω να βρω το σεγκαράλι, δεν μπορώ να το βρω, αλλά θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Θα κλείσω τώρα εδώ αυτή τη στιγμή το βίντεο, γιατί βλέπετε ότι δεν είμαι σε θέση να πω κάτι παραπάνω, γιατί έχω άγχος και σαν ρε παιδί μου να γυρίζει κάτι πολύ σημαντικό. Θα χαλαρώσω στην επόμενη λήψη, στην παραεπόμενη. Θα πάω να το πάρω τώρα το box, θα βγάλω και έχει κάποια έτσι 1-2 λεπτά και θα πάμε στο πατρικό μαζί με τον κομμουνιστή να το λύσουμε και να το δούμε μαζί. Εντάξει, αυτά, να προσέχετε. Γεια. Λοιπόν, πήραμε από το Box Now το δέμα. Βαρύ. Βαρύ όπως το όνομά του. Σέγγα. Εντάξει. Θα πάμε το κάνουμε unboxing τώρα στον κομμουνιστή, να το δει, γνωρίζει, μαζί το είχαμε πάρει. Για να τεστάρουμε και λίγο τη μνήμη του, τι γίνεται τώρα μετά από χρόνια, μα θυμάται πραγματάκια. Λοιπόν, θα πάμε να το δούμε. Πήρα και ένα καφεδάκι στον δρόμο και μια ζαμπόν κασέρι. Θέλω λίγο να κόψω το γύρο, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Άσχετο τώρα αυτό, έτσι θέλω να το πω. Επίσης, σχετικά με τα παιχνίδια, σας είπα πριν ότι δεν θέλω να παίξω αντιγραφές και το πιστεύω. Απλά κάποια στιγμή πιστεύω θα καταλήξω αντιγραφές, δηλαδή τώρα. Όλα είναι σχετικά. Αυτή η φράση θα με συνοδεύει κατά τη διάρκεια που θα προσπαθώ να βρω παιχνίδια για το Dreamcast. Δηλαδή, ένα normal ποσό από 20 έως 40-50 ευρώ για το παιχνίδι, αναλόγως πάντα της κατάστασης, είναι μια χαρά. Από εκεί και πέρα, τώρα κάτι 120, 130, σφραγισμένα κτλ. Ούτε καν θα τα κοιτάξω. Δεν με ενδιαφέρουν, παιδιά. Το ότι αγαπάω πάρα πολύ το game και το retro και γενικότερα και το Dreamcast και το Super NES και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι μπορώ να γίνομαι έρμεο των θέλων μου. Προσπαθώ να τα μετριάσω και νομίζω το πάω πάρα πολύ καλά. Βέβαια, αυτό είναι σχετικό, καθένας όπως το βλέπει. Γιατί τώρα θα μου πείτε, δεν είναι σωστό, συγκρίνουμε ανώμια μεγέθη, αλλά άμα δώσω 120 ευρώ για ένα παιχνίδι, είναι οι δραστηριότητες του παιδιού για 6 μήνες. Δηλαδή, κρίμα το Θεό. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Όντως, είναι πολύ ψηλά οι τιμές και πόσο μάλλον στο Dreamcast, που ήταν μια κονσόλα με πολύ μικρή αγοραστική δύναμη και μια πολύ μικρή διάρκεια που τέλειωσε άδοξα, δηλαδή 1999-2001. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα τεμάχια είναι λίγα. Βέβαια και η ζήτηση φαντάζομαι δεν είναι όπως είναι στο Super NES κτλ. Θα δούμε. Πάντως εγώ έχω έναν λογαριασμό eBay, δεν βιάζομαι καθόλου. Για το μόνο παιχνίδι που καίγομαι στην πραγματικότητα είναι το Sega Rally 2, που θέλω πραγματικά να παίξω. Και από εκεί και πέρα θα έρθουν και κάποια άλλα. Θα σας αναφέρω ποια παιχνίδια έχω στο νου μου να παίξω. Θα ξεκινήσω από τα πιο εφικτά που μπορώ να βρω και στην Ελλάδα αλλά και στο eBay και μετά τα πιο δύσκολα που είναι. Μάλλον εκεί θα πέσει μια αντιγραφάρα του κερατά. Sega Rally, Metropolis Street Racer, Jet Set Radio, Le Mans 24, Ready to Rumble, Soul Calibur 2, Code Veronica, Ασυζητητή και από εκεί πέρα. Ferrari 355. Τώρα κάποια μπορεί να ξεχάσω. Τώρα σε αυτά σας τα λέω απ' έξω. Έγινε. Ferrari 355. Κάνε arcade και τα λοιπά για φίλους. Να ξέρετε ότι αυτή η κονσόλα δεν είναι μόνο για εμένα, είναι και για φίλους. Όποιο παιδί θέλει και τα λοιπά και δεν έχει δει, έχει την περιέργεια τέλος πάντων να δει ένα Dreamcast από κοντά άμα δεν έχει δει ή του έλειψε τέλος πάντων, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα. Έχω δύο χειριστηριάκια, ξέρεις τι, θες να πιούμε ένα καφέ και να παίξουμε. Πολύ ευχαρίστω. Να φροντίσω και τα λοιπά, να είναι όλα στο σπίτι, το μωρό, η γυναίκα τακτοποιημένα, στην εντέλεια. Και φυσικά πάμε για καφέ και πάμε να παίξουμε, γιατί όχι. Εντάξει, πάμε λοιπόν να μην χρονοτριβούμε, πάμε να δούμε τι έχει να πει ο κομμουνιστής για όλα αυτά. Νεστία τζάμπα μάγκα την κάνω από πίσω.
Τι έχουμε εδώ, ήρθαμε. Σας έλειψε ο κομμουνιστής. Πες καλημέρα στα παιδιά. Γεια σας, έχω ένα δέμο που δεν ξέρω τι είναι καν. Έλα, αφού τώρα, ξέρεις, έχω πει. Τώρα είναι τίποτα ουσίες πεταμένες που έχουν πορτορικά. Είναι εδώ πέρα τυλιγμένο, όπως το βλέπω εδώ. Μην έχει κανένα σανδάλι, μπράβο. Λοιπόν, ανοίγουμε σιγά σιγά. Ωραία. Εγώ μέχρι να τα ανοίξω θα κόβω λίγο το βίντεο και αυτά. Ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε ένα κουτί εδώ πέρα. Ρίβιτον Professional, κουραστική μηχανή, κουραστική, όχι σε σόρι. Φαντάζεσαι να έχει μέσα πιστολάκι να κλέμε τα... Για να δούμε. Τι χρώμα είναι το πιστολάκι. Μας κάνεις και παιχνίδι, ε. Κάτι έχει το πέρα, δώρο. Τι είναι μια ρεγιά. Μετά αυτό, άστο μετά. Τελευταίο. Άστο αυτό. Έλα, εσύ εδώ κάνεις τα πόρτα. Βλέπω ένα καλώδιο, άρα δεν νομίζω να πιστολάκι. Α, εσύ κάνεις πολύ παιχνίδι σήμερα. Μας ξεπεράσεις. Αυτό φαίνεται κάτι σαν κοντρόλ. Είχα δίκιο. Τι να είναι, δεν το 64, όχι, όχι. Όχι, όχι. Φίλε μου, δεν το θέλω. Ευχαριστώ. Όχι. Καλύτερα να είναι πιστολάκι. Όχι. Ποτέ δεν το γούσταρα. Αυτό το είχα ξεχάσει εδώ πέρα το τρίτο. Dreamcast, παιδιά, έβγαινε και σε μαύρο κάποτε. Καλά, εσύ το μεσί θα ακριβά να μας πας εκεί, να μας βάλεις μέσα. Η Black Edition. Πού την ξέρεις την Black, ρε φίλε, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν θυμάμαι εδώ πέρα πρώτα, ακριβώς το. Βγάλ' το, τράβα το. Αυτό εδώ πέρα, ξέρεις τι είναι? Δεν θυμάμαι, για να σου πω την αλήθεια. Memory card είναι. Α, αυτό, memory card. Memory card. Ανάποδα. Έμπαινε εδώ. Πώς είναι η κατάσταση? Τζαμάλο το πρόβλημα. Είναι λευκό. Καθαρό. Το πρόβλημα που έχουν τα περισσότερα Dreamcast σήμερα είναι κυτρινισμένα και τα χειριστήρια και τα. Όχι, ναι, είναι καθαρό εδώ πέρα. Δεν έχει ούτε κυτρινή ούτε τίποτα. Τίποτα. Από εδώ κάτω. Εδώ πίσω μπαίνει η δόνηση, δεν έχει, αλλά ούτε εμείς είχαμε τότε. Εντάξει, κλάιμα είναι η δόνηση. Ωραία. Πώς σου φαίνεται τα χειριστήρια? Το θυμάμαι. Δύο φορές το είχαμε αγοράσει. Άστα, δύο. Μία ευρωπαϊκό, μία γιαπωνέζικο. Και το μόνο από τα παιχνίδια που θυμάμαι ήταν το Resident Evil Coder. Βερόνικα, ναι. Σαν βελούδινη κασετίνα, η Ιαπωνέζια έκδοση. Τζαπάν. Την είχαμε, ναι. Πώς το τερματίσαμε αυτό, ένας Θεός ξέρει, δεν ξέρω. Έχει κι άλλα και το Σεγκαράλι. Λοιπόν. Πρώτη φορά το είδαμε αυτό το μηχάνημα Ιαπωνέζικο στο Home Gameland. Ευχαριστώ. Θα δείχνω το χειριστήριο. Πολύ καλή. Εδώ πρέπει να παιχνίδι, λογικά, εδώ, έτσι. Ναι. Εδώ είναι το World Wide Soccer, είναι ένα από τα lunch της πλάκας, τέλος πάντων, το πώς περνάμε. Ωχ, 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 να είμαστε. Unboxing. Εδώ, ο κομμουνιστής. Ο Τσίπρας ο φίλος σου πού είναι? Πού βρίσκεται? Αλλάξαμε κόμμα τώρα. Άλλαξε κόμμα. Τώρα κουκουέ. Τι να κάνει, δεν υπάρχει λόγος. Γι' αυτό δεν παρακολουθώ ευκαιρία για να παρακολουθώ τίποτα. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία το σηματάκι εδώ πέρα, βερτικό. Μπλε στην Ευρώπη, ωραία. Εδώ νομίζω έχει άναβε κόκκινο, δεν είναι πράσινο όταν δούλευε τα μηνιαόν. Πορτοκαλί, πορτοκαλί, μπράβο. Είχε, ναι, ναι. Μπράβο. Πώς το βλέπεις, ναι, σε τι κατάσταση είναι η Ιαγόν? Ναι, ναι, κατάσταση καινούριο μπορώ να πω. Μακάρι και να παίζει κιόλα. Δεν ήταν ιδιαίτερα παθιάρικα αυτά τα μηχανήματα, αλλά δεν βγάζαν θέμα. Το πρώτο που πήραμε το λέιζερ αν είχε πρόβλημα, θυμάσαι, και το γυρίσαμε την πρώτη μέρα. Ναι, κάτι έγινε, ας πούμε. Με το Ready to Rumble. Λοιπόν. Λοιπόν, πρώτη φορά το είδαμε στο Home Game Land. Το είδαμε το Σεγκαράλι Ιαπωνέζικο και το πήραμε το Laser Land. Εντάξει, το Dreamcast. Είχα ξεμυαλιστεί τελείως. Πες μου τι θυμάσαι από το έτσι κάποια πράγματα. Το Code Veronica θυμάσαι πολύ. Αυτό το πήραμε τελευταία, το Code Veronica από τα τζιμάκια που το είχαν εκεί. Ναι, για Japan. Κάποιο λόγο ήθελα να το δώσουν, ας πούμε, αλλά ήταν εξαιρετική. Ήτανε Japan, edition, που λέει, έτσι, το βελούδινο, το σλίβερ, ναι, 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 εκείνο, ναι, το πράγμα, ναι, το μόβε, εξαιρετικό. Ωραία. Πώς η Sega έκλεισε μετά από αυτό το πράγμα, δεν ξανά έκανε κάτι σε hardware. Ήταν και το μόνο Sega που είχαμε ποτέ. Ποτέ, ναι, δεν είχαμε, δεν ήμασταν Sega ιδιαίτερα. Μετά γενέστερα είχαν πάρει, πώς το έλεγαν, το άλλο πρόεδρο της μπαταρίας. Game Gear, όχι, άστο, Game Gear, ναι, και αυτά, ναι. Στεναχώρια. Αλλά γενικότερα ήταν πολύ καλή κονσόλα, ε. Και περάσαμε καλά, είχε και πολλά. Το πλαστικό του βακελίτη είναι το πλαστικό πολύ καλό. Το πλαστικό φίλε είναι πολύ συμπυκνωμένο μηχάνημα. Αυτό το βλέπω, ναι, και βάρο και τέτοιο. Συμπαγέ. Συμπαγέ, σωστά. Εξαιρετικό. Θα το συνδέσω κάποια στιγμή και θα δούμε τι παίζει.
αδικοχαμένο. Βγήκε το Play 2, μετά άλλαξε εποχή. Εγώ το έπαιξα παιδιά. Μετά από εδώ δεν έπαιξα κάτι. Σαν να κατατάξει που έγινε, δεν προλαβαίνω. Δηλαδή κάποια μηχανήματα δεν προλαβαίνω να περπατήσουν καθόλου. Αυτό 2 χρόνια περπάτησε μόνο. Δεν ήταν. Άλλαξε όλο το στυλ. Βγαίνει επειδή βγαίναν. Τα 3DO, Atari, ναι. Το 3DO δεν πήγε ούτε να μην πει 3DO. Εντάξει, κάτι πήγε. Το Philips CDI δεν πήγε τόσο. Το 3DO κάτι έκανα, αλλά το Atari Jaguar. Ο Τάσος θυμάσαι, μας έλεγε πάρτε το Atari, το Jaguar τζάμπα να φύγει από τη βιτρίνα. Ναι, το Philips έχει πάει. Ούτε εγώ που το θυμάμαι, ας πούμε. Το Philips CDI. Δεν μπορούσαν να πάνε αυτά που θέλουν. Και το Jaguar. Τα Virtual Boy τα θυμάσαι. Τα Virtual, το θυμάμαι. Τα γελιά μαζεύτηκαν στο γελάκι. Τα βλέπω. Κάτι κόκκινα γελιά εκεί πέρα για να. Τι μαλακίε είναι αυτέ. Σήμερα βέβαια έχουν αξία, αλλά δεν. Έχουν, αλλά δεν. Ήταν εποχή τέτοια που. Αυτά που πιάναν και κρατήσαν χρόνια. Το PlayStation, α πούμε, ήρθε και δρεώθηκε τώρα. Δηλαδή αυτό δεν άντεξε. Δεν άντεξε. Αλλά έχει πολύ ωραία παιχνίδια. Σε κανάλι Virtual Fighter. Όλα, δεν πήγε. Δεν πήγε. Όλα τα λεφτά του PlayStation ήταν και η διαφήμιση του, δεν ξέρω σε ποιο λόγο οφείλει. Γι' αυτό έκανε και τόσα νούμερα. Είμαστε στο 5. Όχι, ενώ για το μηχάνημα. Το 1 πήγε στο 5, ας πούμε. Πράγμα που δεν το έχει κάνει κανένα άλλο. Ούτε τα 2, τα 3 δεν πήγαιναν. Εντάξει, κινητέ το κρατάει με το Switch, εντάξει το Switchάκι. Αλλά αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ όμορφο μηχάνημα. Κομψοτέχνημα είναι. Κομψοτέχνημα. Και Windows επάνω, το Σεγκαράλι το έχω αγάπη. Πρέπει να το βρω το Σεγκαράλι. Εγώ γι' αυτό πήρα πιο πολύ, το Σεγκαράλι. Δηλαδή είμαι τρελαμένος. Όταν πήρα αμάξι μετά από 10 χρόνια το Γιάρης, είχε βροχή, πήγα από τον παλιό δρόμο στο Κλικής και πήγα να παίξω Σεγκαράλι. Το πρώτο πράγμα που έκανα, είχε μια καμπίνα στο Κλικής, είμαι πολύ τρελαμένος. Δηλαδή, να σου πω κάτι, η Sony. Θα πάω να παίξω το Outrun. Outrun, δεν θυμάσαι το. Κοίταξε, η Sony δεν είχε ποτέ καλό χωμάτινο ραλάκι παιχνιδιάρικο, δηλαδή όπως σε Γκαράλι. Το Mac, πες τον. Colin McRae. Δεν ήταν παιχνιδιάρικο, ήταν πολύ σοβαρό. Ήταν άλλη κατηγορία. Ήταν καλό, εξαιρετικό, αλλά δεν. Τα γραφικά του ήταν καλά, α πούμε, και το gameplay καλό ήταν, αλλά εντάξει. Εντάξει. Πάντως δεν ήταν όπως το Σεγκαράλι. Δεν ήταν όπως το Σεγκαράλι. Το Σεγκαράλι είναι παιχνιδιάρικο. Η Σέγκα ήξερε να κάνει arcades, δηλαδή ήταν μάνας αυτά. Και τα Virtual Fighter και τα τέτοια. Και κάτι άλλες μαλακίες που είχε την Ταλίκα με το ταξί, το Crazy Taxi. Το Taxi, θυμάμαι. Φοβερό. Το χειριστηριάκι εδώ. Λέγανε ότι είναι σύμβολο του Σατανά, μα το γυρίσει ανάποδα την κέρατα. Ακούστηκαν πάρα πολλά. Ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Πώς έρθει το γιο το παπά. Την πέσαν όλοι πάνω σε αυτό το μηχάνημα. Την πέσαν όλοι. Δηλαδή. Το ματιάσαν. Το ματιάσαν. Δεν είχε Καρφούρ, είχε κανένα να το πηγαίνουμε και παίζαμε εκεί πέρα έξω στα αυτά. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι αν είχε στο Καρφούρ. Αλλά. Πού είναι τώρα τα καρότσια μετά τα ταμεία. Ναι. Εκείνο ο χώρο έχει κονσόλε, να πούμε εδώ. Ναι. Στο μάκρο λε. Στο μάκρο. Στα Καρφούρ. Εντάξει, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά. Τότε anyway. Δεν λέγω τον Καρφούρ, ήταν. Κόντινετ. Ρέζεν τελικά. Ρέζεν το Κόντινετ. Εντάξει. Το Κόντινετ δεν είχε Dreamcast, έχει αλλάξει πιο πριν. Αυτά. Έχεις να πεις κάτι στα παιδιά. Να παίζετε, ό,τι έχετε να το παίζετε. Ό,τι κονσόλα έχετε παίζετε, ανταλλάσσετε απόψεις με φίλους. Ναι, όχι τοξικότητα, αλλά καλά, εντάξει, δεν ασχολούμαι κι εγώ κιόλας. Είμαι μακριά από αυτό. Θα τους λέτε ποια παιχνίδια σας άρεσαν για να ξέρουν κι αυτοί, να ανταλλάσσετε απόψεις. Ωραία. Αυτό μετράει. Εντάξει, το ρετρό, τι γνώμη είσαι το ρετρό, σ' αρέσει εσύ ως συλλέκτης βινιλίων. Εντάξει. Όχι αντιγραφές. Όχι αντιγραφές. Όχι. Μακριά. Μακριά. Εντάξει, γιατί η αντιγραφή δεν είναι. Εντάξει. Αλλά καμιά φορά πρέπει. Εντάξει. Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να δώσω κάποια παιχνίδια 130 ευρώ. Θα ξεκινήσω να παίρνω γνήσια. Χρειάζεται κάπου όταν είναι κάτι σπάνιο που δεν μπορεί να το βρει. Αυτό λέω και στα παιδιά. Θα κρατήσω εγώ 2-3 που το έχω γράψει εδώ πέρα, γιατί δεν υπάρχουν τα βινίλια εκείνα που θέλω 2-3 κομμάτια που είναι. Ναι, παιδί μου. Μου θυμίζουν πράγματα και αυτά δηλαδή. Ναι. Ξύπνουν αναμνήσεις και. Ναι. Και δηλαδή, αλλιώ το στάνει τώρα. Αλλά κοίταξε, άμα ένα σαγκαράλ έχει 20-30 ευρώ, θα το πάρουμε γνήσιο. Τώρα κάποια παιχνίδια, άμα είναι πολύ ακριβά, δεν θα τα πάρει. Εντάξει. Όλα είναι σχετικά. Αυτό είναι. Θέλει μια ισορροπία. Αλλά μην πέφτουν με τα μούτρα στι αντιγραφέ και στα emulator. Με τα μούτρα, όχι. Δεν υπάρχει λόγο. Ποιο λόγο. Το βάλει στην άκρη να έχει αντιγραφή, γιατί. Όχι. Εντάξει. Τέλο πάντων. Βέβαια, με συγχωρείτε τώρα, είμαι σαν το ρόλο σίγουρα με το χασκόλ, αλλά είχα βγάλει τα σκουπίδια έξω. Α, ωραία, με τα σκουπίδια του χασκόλ τα βγάζει. Εντάξει. Ναι. Επειδή κούραφηκα πίσω στο καθάρισμα αφιένω, γιατί το καταλαβαίνω όταν βγω στον αέρα. Ναι, εντάξει. Ωραία. Έτσι. Καλή χρονιά με κομμουνιστή. Τα λέμε. Λοιπόν, καλή χρονιά, παιδιά. Γεια σα, παιδιά. Γεια. Λοιπόν, αυτό είναι ο επίλογο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Ελπίζω την κάμερα έχει ριτζίκοβα, ήρθε σπίτι, η κονσόλα δεν θα μείνει εδώ. Θα πάει μαζί με τις άλλες ρετροκονσόλες, έτσι, γιατί θέλει τηλεόραση CRT. Θα προσπαθήσω, όπως σας είπα, τώρα το κανάλι αποκτά μια νέα ενότητα μαζί με την ενότητα που κάναμε στο προηγούμενο βίντεο με τα Unistar. Θα μπει και το κομμάτι Sega. Κάποια παιχνίδια που θα αγοράζω, ανάλογα το τι έχω να πω, θα κάνω βίντεο. Δηλαδή μπορεί να αγοράσω ένα παιχνίδι και να κάνω βίντεο για ένα παιχνίδι Dreamcast. Μπορεί να κάνω για 2-3 μαζεμένα άμα δεν έχω πολλά πράγματα να πω επειδή δεν γνωρίζω. Οπότε να περιμένετε πραγματάκια, ανοίγει ένας νέος κύκλος, όχι μόνο στο κανάλι αλλά και στη δική μου φάση που γουστάρω με το Dreamcast. Και καλά, εσύ δεν ξέρεις καν τι, τα έχουμε πει, τα είπαμε στο βίντεο, θα τα δεις όταν ανέβουν. Είπα κάποια πράγματα, δεν είπα πάρα πολλά γιατί δεν θέλω να γίνει επίκληση. Γιατί δεν ήθελα να, αυτό δεν ήθελα να γίνει συγκριτικό. Δεν θέλω να. Να είναι συγκινητικό. Ναι, δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει καθόλου να γίνεται επίκληση. Θέλω τη συγκίνηση, αλλά δεν θέλω την επίκληση στο συνέστημα, δηλαδή τον υπερβολικό βαθμό, γιατί καμιά φορά καταντάει γραφικό. Δεν θέλω τα πράγματα να γίνονται γραφικά. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός με το περιεχόμενο. Έτσι. 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 Καιρό είχαμε να το κάνουμε αυτό. Ναι, έτσι. Λοιπόν, και έτσι θα κλείσουμε. Ο Σεφερλής λέει chat, λοιπόν. Γεια σας παιδιά, να προσέχετε. Αγγελιά σας. Εγώ θα κοιμηθώ με το Dreamcast, εντάξει. Αγγελιά, έτσι. Ναι, 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 έτσι. Έτσι, γεια.